αντίθετο στη γυναίκα, το αντίθετο στη γυναίκα, ποιο είναι το υψηλό ύψος, το είπαμε για τον άνδρα το ένα φύλλο, το αντίθετο λοιπόν στη γυναίκα, το ύψος της γυναίκας είναι άλλο. Πολύ διαφορετικό. Η γυναίκα για να είναι ολοκληρωμένη πρέπει να είναι όπως ένας σπουδαίος τύπος που έχει από όλα τα λουλούδια, που έχει από όλα τα αρώματα, που έχει από όλα, να μην της λείπει κάτι. Όλα όμως τα αρώματά της πρέπει να υπακούν, να μιλάει γλυκά, να σκέπτεται γλυκά, να περπατάει γλυκά, να θυμώνει γλυκά, να κλαίει γλυκά, να προσεύχεται γλυκά. Και πρώτα απ' όλα έρχομαι σε μία βαθιά ανάγκη να φωνάξω σε εσάς και στον κόσμο που ακούει. Πρώτα να είσαι άνδρας και μετά πιστός. Πρώτα να είσαι άνδρας και μετά άνθρωπος. Πρώτα να είσαι άνδρας και μετά σύντροφος. Πρώτα άνδρας και μετά πατέρας. Πρώτα άνδρας και μετά φίλος. Εφτάσαμε σε αυτή την ανάγκη να τονίσω πόσο ανάγκη έχει η ανθρωπότητα σήμερα να δει άνδρα, να δει γυναίκα. Πρώτα να είσαι γυναίκα, δεν το είχαμε πει κάποτε, το είχαμε πει εμείς. Πρώτα θα είσαι γυναίκα και μετά θα είσαι μάνα. Πρώτα θα είσαι γυναίκα και μετά θα είσαι ο εαυτός. Πρώτα θα είσαι γυναίκα και μετά θα είσαι φίλη, πιστή. Πρώτα θα είσαι γυναίκα. Γιατί όσο θα είσαι γυναίκα, όλες οι δυνάμεις θα σε πλησιάζουν και θα σε σγώνουν και θα ιερουργείς πολύ ωραία τη γυναικεία σου φύση. Το ερώτημα λοιπόν είναι στο ύψος του άνδρα αυτό. Στο ύψος της γυναίκας, ότι η γυναίκα σαν πιο οντότητα πολύμορφη, πρέπει να έχει όλη της την ψυχοσωματική δύναμη υποταγμένη, ζυγισμένη και ελεύθερη μέσα, ακριβώς μέσα στο μεγαλούργημα της γυναίκας που είναι η γλυκύτητα, η απαλότητα, η δύναμη, το ορμητικό ποτάμι θα τέριαζε λίγο στον άνδρα, αλλά ποτέ στη γυναίκα. Στη γυναίκα ταιριάζει το ήσυχο ποτάμι που ξέρει να ποτίζει, που ξέρει να μην εμποδίζεται, που ξέρει να προχωράει. Η γυναίκα είναι ένα μεγαλούργημα. Γιατί? Αισθάθηκε στον άντρα κοντά του, πάντοτε. Πάντοτε. Πού? Στους πολέμους, στην ειρήνη, στους σοφούς, μια γυναίκα δίπλα του. Στους πολιτικούς, μια γυναίκα δίπλα του. Στους θρησκευτικούς, μια γυναίκα δίπλα. Στους μοναχούς, μια γυναίκα δίπλα. Στους άρρωστους, μια γυναίκα δίπλα. Είναι σπουδαίο πράγμα. Στους φυλακισμένους, μια γυναίκα δίπλα. Η γυναίκα, για να είναι δίπλα, πρέπει να έχει αυτή την αρμονία. Αν από τη γυναίκα λείπει κάτι, αν είναι όπως τον άνδρα, ξύφος, δεν έχει σχέση με τη γυναικεία της φύσης. Σήμερα και στα χρόνια μας, η γυναικεία φύση έχει χάσει πάρα πολλά από τις δουλειές που κάνει, από τις ενασχολίες που ασχολείται, από τα ενδιαφέροντα που τις τρώνε την καθημερινότητα. Όμως αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, να πούμε τι έχασε και τι κέρδισε. Το ύψος λοιπόν της γυναίκας είναι να ολοκληρώνεται, να είναι απ' όλα. Θα είναι γυναίκα και μάνα και φίλη και σύντροφος και τα πάντα, τα πάντα. Θα είναι δύναμη που ζυγίζει, που ισορροπεί το σύμπαν. Αν δεν υπήρχε γυναίκα, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ζωή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μπορούμε άνετα να πεθάνουμε όλοι μας. Να ησυχάσουμε. Εδώ όμως είναι το ερώτημα. Τι θα γίνει αν αυτή η γυναίκα και αν αυτός ο άνδρας ενωθούν πραγματικά μέσα σου? Μέσα στον άνδρα υπάρχει το θηλυκό του κομμάτι και αυτό καλείσαι να ενώσεις. Μέσα στη γυναίκα υπάρχει το αρσενικό της κομμάτι και αυτό καλείται να ενώσει. Όταν ενωθεί το αρσενικό που αντιπροσωπεύει το θετικό σου, το θηλυκό που αντιπροσωπεύει εκείνο που θα γίνεις, το γίγνεσθε αντιπροσωπεύει το θηλυκό σου, και το παιδικό αντιπροσωπεύει αυτό που έζησες και είσαι ακόμα ανήμπορος να το χρησιμοποιήσεις σοφά, να το χρησιμοποιήσεις ωραία, να το χρησιμοποιήσεις προς όφελος εσένα και των ανθρώπων, προς όφελος του σύμπαντος, τότε έχουμε κάτι πολύ σπουδαίο. Όταν ενωθεί αυτό μέσα σου, η υψηλή αρετή σαν υπέροχο φως θα σε λούζει. Δεν θα χρειάζεται να πεις «Να, εδώ είμαι σοφός, μιλάω καλά, ζω». Δεν χρειάζεται. Γιατί δεν χρειάζεται? Γιατί φαίνεται, γιατί υπάρχει, γιατί ο άλλος θα καταλαβαίνει ότι κάτι άλλο έχεις μέσα σου. Πολύ ισχυρό. Θα αναγεννηθεί το θεϊκό κομμάτι της καρδιάς σου. Θα υπάρχεις πραγματικός άνδρας, θα υπάρχεις πραγματική γυναίκα. Αυτή είναι η σπουδαία χαρά του ανθρώπου. Στην εποχή μας πια έχουμε μεγάλη ανάγκη να πούμε στους ανθρώπους: άντρας είναι αυτό, γυναίκα είναι αυτό.
Αυτό το ερώτημα και μόνο που υπάρχει στην καρδιά των ανθρώπων πια σήμερα είναι πραγματικά η μεγάλη απόδειξη που φτάσαν οι άνθρωποι. Τόσες επιστήμες, τόσες τέχνες, τόσες σκέψεις, τόση και τόση πληθώρα πληροφορίας και οι άνθρωποι έχασαν τον άνδρα, έχασαν τη γυναίκα. Σεξουαλικά εκτρώματα κατάντησαν, ζούνε τον έρωτα κατά κόρον. Πολύ λέει έχω έρωτα και δεν έχει γυναίκα μέσα της, δεν έχει άνδρα μέσα της. Πώς θα δώσεις άνδρα αν δεν είσαι άνδρας? Ξέρεις ότι μπορούμε να φτιάξουμε και μηχανήματα για ευχαρίστηση σεξουαλική, αλλά τα μηχανήματα δεν μπορείς να το ονομάσεις άνδρα. Και να φτιάξουμε, έχουν φτιάξει άνθρωποι. Πληροφορούμε από βέβαιες πηγές. Στην Αμερική το έχουν σύστημα να αγοράζουν κούκλες αντί σεξουαλικού συντρόφου. Τι φρίκι. Ο καθένας μπορεί να βαδίσει στον δρόμο του. Αλλά θα μιλήσω πολύ πιο ισχυρά.